Πέρα, ο ΕΣΠΕ Μπαρθάιτα δηλώνει πως είναι πολύ δύσκολο να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Επιστρέφει όμως στην Κύπρο την Δευτέρα. Ποιες είναι οι επιδιώξεις του? Θα δούμε. Στέλλα, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το βασικό μήνυμα της χθεσινής ενημέρωσης του κυρίου Έιντε στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι ότι ευθύνονται όλοι. Οπότε όλοι πρέπει να σταματήσουν να τσακώνονται και να αφοσιωθούν και να αφιερωθούν στον τελικό στόχο που είναι η επίλυση του Κυπριακού. Βεβαίως αυτή η θέση, Στέλλα, είναι και υποκριτική παράλληλα, διότι έτσι ισοψηφούν τις ευθύνες και καλύπτεται η αδιαλλαξία της Τουρκίας, η οποία, όπως είναι γνωστό, δεν κατέθεσε ούτε μία υποχώρηση στο διαπραγματευτικό τραπέζι. Άλλωστε, και όσα προφορικά είπε ο κ. Τσαβούσογλου στο Γενικό Γραμματέα, τα ανέρεσε στη διάρκεια εκείνου του περίφημου δείπνου. Τι επιδιώκει λοιπόν ο κύριος Άιντα με την επιστροφή του στην Κύπρο και τις συναντήσεις του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον κατοχικό ηγέτη? Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε να προχωρήσει σε περιγραφή των γεγονότων. Ακούγεται αθώο αυτό, αλλά δεν είναι. Με την περιγραφή καταγράφει υποχωρήσεις, καταγράφει τυχόν συγκλήσεις, που ό,τι και να λέγεται πρέπει να πούμε δεν είναι πολλές, διότι την πλειοψηφία των συγκλήσεων αυτών ακύρωσε ο κύριος Σάκητζη. Θα καταγράψει ο κύριος Άιντα τα πάντα που έγιναν στην Ελβετία, σύμφωνα με τη δική του λογική βεβαίως και τη δική του θεώρηση των πραγμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΜΕΚΑ, στη διάρκεια της ενημέρωσης, ο κύριος Άιντα έκανε αγωνιώδη προσπάθεια να περάσει το μήνυμα της ευθύνης σε όλους, διότι διαφορετικά θα αναγκαζόταν να μιλήσει και για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν υλοποίησε καμία υπόσχεσή της για υποχωρήσεις. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν υπήρξε πρόβλημα μόνο με το θέμα της αποχώρησης των στρατευμάτων, των εγγυήσεων και της ασφάλειας, αλλά και με άλλα θέματα, υπονοώντας σαφέστατα τον πρόεδρο Αναστασιάδη, ο οποίος όμως πρέπει να πούμε ότι με το έγγραφό του έκανε οδυνηρές υποχωρήσεις. Υπάρχει δε ο φόβος πάντα ότι οι υποχωρήσεις του Προέδρου θα καταγραφούν σε αυτή την περιγραφή του κυρίου Άιντε, έστω και αν η Λευκοσία λέει ότι οι υποχωρήσεις είναι άγκυρες. Πρέπει να σου πω ότι η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα υπάρξει μια περίοδος ανάπαυλας, αλλά εάν ο Γενικός Γραμματέας έχει πραγματικές διαβεβαιώσεις από τις πλευρές ότι είναι έτοιμες για λύση, τότε θα πηδήξει στην αρένα, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε. Μάλιστα. Θα δράξει την ευκαιρία και θα καλέσει νέα διάσκεψη. Τελειώνοντας, να σου πω ότι στη χθεσινή συνεδρίαση έκανε αίσθηση η τοποθέτηση του μονίμου αντιπροσώπου της Αιγύπτου. Ήταν αναμενόμενο βέβαια. Είπε ομά ότι για την κατάρρευση των συνομιλιών ευθύνεται μόνο η Τουρκία. Στέλλα. Μάλιστα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ.